αναστολές των σχολικών μονάδων στην Κρήτη που υπογράψαμε πρόσφατα είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει κάθε χρόνο. Αφορά ένα πολύ μικρό αριθμό σχολικών μονάδων πιαγωγείων και δημοτικών απομακρυσμένων περιοχών όπου δεν έχουμε τον απαραίτητο μαθητικό πληθυσμό για να λειτουργήσουν. Δεν συνδέεται άμεσα με μείωση μαθητικού πληθυσμού εν γέννη στην Κρήτη και έχει να κάνει και σε πολλές περιπτώσεις, σε αρκετές περιπτώσεις από αυτές τις 40 και με την έλλειψη κτηριακών υποδομών στις περιοχές αυτές. Άρα λοιπόν είναι είτε σχολεία τα οποία τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργούν, είτε σχολεία τα οποία δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα το κατάλληλο κτίριο για να στεγαστούν καθώς υπάρχει το ΦΕΚ ίδρυσης αυτών των σχολείων. Ναι, αλλά υπάρχουν όμως παιδιά που πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο και πάνε μετά σε άλλα χωριά, σε άλλες περιοχές. Σε αυτές τις περιοχές είτε δεν έχουμε καθόλου παιδιά ή έχουμε μικρό αριθμό ή οι οικογένειες επιλέγουν να τα πάνε σε διπλανές περιοχές. Πώς σχολιάζεις το θέμα της μαθητικής διαρροής? Η μαθητική διαρροή στην Κρήτη δεν είναι μεγάλη. Είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται πολλών παραγόντων, το παρακολουθούμε και κάνουμε τις παρεμβάσεις εφόσον χρειάζεται. Δεν συνδέεται όμως άμεσα, ξαναλέω, με τις αναστολές αυτές οι οποίες συμβαίνουν κάθε χρόνο, διότι ορισμένα σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν πια το μαθητικό δυναμικό. Το δεν οφείλεται σε σχολική διαρροή κυρίως, οφείλεται κυρίως στην ερημοποίηση περιοχών της υπαίθρου. Δηλαδή, όταν κάποια σχολεία δεν έχουν εγγραφές μαθητών, που το όριο στην Ήπεθρο είναι από 5 μαθητές και πάνω, μπορεί να ανοίξει και να λειτουργήσει η σχολική μονάδα, κυρίως οφείλεται σε αυτό το γεγονός. Όμως, έχουμε και άλλες περιπτώσεις, όπως είναι το ιδρυμένο σχολείο στο Γάζι, το 4ο Γαζίου, το δημοτικό, και στο σχολείο τον Καρτερό, που είναι μια ελληνική πατέντα αυτή, έχουν ιδρυθεί αυτά τα σχολεία με την νομοθεσία, γιατί πρέπει να καλύψουν στον ιστό, στον αστικό που υπάρχουν, τις ανάγκες της περιοχής, ωστόσο δεν έχει βρεθεί ο χώρος να χρηματοδοτηθεί, να γίνει το σχολείο προκειμένου να λειτουργήσει. Άρα αυτά τα σχολεία λοιπόν παραμένουν σε αναστολή του Καρτερού και το 4ο Γαζίου, γιατί υπάρχουν ανάγκες στις περιοχές να λειτουργήσουν αυτά τα σχολεία, ωστόσο η κυβέρνηση και προφανώς οι Δήμοι οφείλουν να κάνουν τις ενέργειες που πρέπει προκειμένου να βρεθεί κτίριο, να λειτουργήσει και να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής.